Το παρόν απονέμεται στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χανίων για την προσφορά του στο λαϊκό μαζικό αθλητισμό και την ανάπτυξη του φιλάθλου πνεύματος. Τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας βράβευσε απόψε ο Δήμος Χανίων για τη σημαντική συνεισφορά του στην ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, αλλά και για την κοινωνική του προσφορά, καθώς ο Σύλλογος συμμετέχει σε μια σειρά από φιλανθρωπικές δράσεις. Ο στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και ο πραγματισμός της κοινωνίας μας, ώστε όλος ο κόσμος να καταλάβει πόσο θετικό για τους εαυτούς μας είναι το να περπατάμε, να τρέχουμε και να συμμετέχουμε σε δράσεις. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στη χανιώτικη κοινωνία, στους συμπολίτες μας, έχει γίνει αποδεκτό και αναγνωρίσιμο πλέον. Πράγματι, ο σκοπός του Συλλόγου μας είναι να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τον κόσμο να σηκωθεί από το καναπέ και να έρθει να περπατήσει, να τρέξει για την υγεία του, να τρέξει και να αγωνιστεί για το περιβάλλον. Από το Δήμο Χανίων βραβεύτηκαν και 6 μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας που διακρίθηκαν σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις. Στη σημερινή κοινωνία όπου ο άνθρωπος ζει μέσα στο άγχος και μέσα στο στρες, ο αθλητισμός, το τρέξιμο είναι μια διαφυγή. Θα πρέπει δηλαδή όλοι μπορούν να τρέξουν και όλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το Σύλλογο σε αυτό το μήνυμα που περνάει. Μέσα από τον αθλητισμό δεν αθλούμε πολύ καιρό, είναι 2 χρόνια τώρα περίπου. Έχω βρει την υγεία μου και θα ήταν καλά, μπορούσε ο καθένας δηλαδή να το κάνει, είναι πάρα πολύ φτηνό. Παπούτσια αθλητικά σίγουρα τα χρειάζονται και τίποτα άλλο. Στο πλαίσιο της βράβευσης, ο Δήμαρχος Χανίων ανακοίνωσε ότι κάνει δεκτό το αίτημα του Συλλόγου και το προσεχές διάστημα θα μονοδρομηθεί ο δρόμος στους Αγίους Αποστόλους, ώστε να μπορούν να τον χρησιμοποιούν με ασφάλεια οι δρομείς που τρέχουν στην περιοχή.